Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλά είσαι. Εβδομάδα. Δεν σας ακούω πολύ καλά γιατί είμαι και στον δρόμο. Λέμε ότι το μπάσκετ έχει δώσει τις περισσότερες επιτυχίες στη χώρα μαζί με το πόλο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι, είναι τα δύο ομαδικά αθλήματα που τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια έχουν δώσει μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό σε ομαδικό επίπεδο. Πες μας λίγο, ποιον έχεις βάλει βίντεο μοντέρ και κάνει αυτά τα βίντεο σου που δείχνει ότι βάζεις την μπάλα ανάποδα από το ένα καλάθι στο άλλο? Α, όχι, δεν έχω κάνει τίποτα, είναι καθαρά καλάθια. Απλώς θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι η προσπάθεια είναι από μείως 10. Δηλαδή άλλες φορές χρειάζεται 3, άλλες 4, άλλες 5, άλλες στις 10 σταματάω. Μπαίνει όμως. Άλλες και μία όμως. Άλλες μπαίνει, άλλες δεν μπαίνει, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, απλώς προσπαθούμε. Ναι, απλώς προσπαθούμε. Σε καλέσαμε για το χθεσινό παιχνίδι, τη σπουδαία νίκη του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε ότι εδράζεται στη φιλοσοφία του προπονητή, αλλά και πάλι ο Άρης έχει δώσει πράγματα. Έτσι, έδειξε ότι και φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μεγάλη νίκη τώρα εδώ που τα λέμε. Καταρχήν, λίγο να τονίσω ότι χθες, επειδή είχα και υποχρεώσει εγώ με την εφηβική ομάδα, δεν μπόρεσα να το δω το ματς. Είδα μόνο το αποτέλεσμα και πώς διακυμάνθηκε. Ναι. Είχα μια εικόνα για την ομάδα και προπονητικά που τους είχα δει κάποια στιγμή στο Αλεξάνδριο. Είχα δει και την ομάδα του Παναθηναϊκού λίγο κάποια κομμάτια στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι η ομάδα, το Άρη, η ομάδα μας, όταν παίζει μέσα στο Αλεξάνδριο είναι ικανή για τα πάντα. Ναι. Και το απέδειξε για ακόμη μια φορά όπως το απέδειξε και πέρυσι. Εγώ μένω σαν εικόνα στο ότι το να δέχεσαι 20 πόντους από ένα ρόστερ με δεκαπλάσιο κόστος είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. 20 πόντους ημίχρονο. Ναι, βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος καθέτης και το επιτελείο του δουλεύει πάνω στο κομμάτι αυτό, το αμυντικό. Και αν δεν βρεθεί η αντίπαλη ομάδα, η αντίπαλη ομάδα δεν βρεθεί σε καλή μέρα και διαβασμένη, θα αντιμετωπίζει πάντα πρόβλημα. Είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται από κάποια άλλη ομάδα. Το έχει αποδείξει και από πέρυσι ότι η δύναμη της ομάδος είναι η άμυνα και νομίζω και χθες αυτό ήταν. Οι 20 πόντοι το δείχνουν. Από μια ομάδα που θεωρητικά έχει budget, παίζει στην Ευρωλίγκα, έχει επιθετικά όπλα. Σωστά. Αλλά νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια στην ομάδα είναι αρκετά ικανοποιητική, όσο πολύ καλή θα έλεγα. Όταν καθίσαμε να αναλύσουμε το πρόγραμμα όλων των ομάδων, είπαμε ότι ο Άρης έχει το δυσκολότερο ξεκίνημα στην Α1 φέτος. Βέβαια, η πράξη πάντα είναι πολύ διαφορετική από τη θεωρία και φρόντισε μπασκετικά να μας το υπενθυμίσει ο Άρης αυτό, νικώντας τον Παναθηναϊκό. Περισσότερο και από βαθμολογικά, θα έλεγε κανείς ότι μια ομάδα και νεανική και καινούρια κερδίζει στην αυτοεκτίμηση, στην ψυχολογία, στον ενθουσιασμό, ξεκινώντας με μια νίκη απέναντι σε ένα από τα φαβορί της σεζόν. Θα συμφωνήσεις, φαντάζομαι. Έτσι είναι, αλλά θεωρώ επίσης ότι ίσως καμιά φορά τα μάτια δύσκολα, θεωρητικά δύσκολα, και λόγω ονομάτων, καμιά φορά είναι καλά να τα παίζεις και στην αρχή, γιατί μπορεί να βρεις τον αντίπαλο πιο ανέτοιμο, παίζεις χωρίς άγχος εσύ την πίεση την έχει ο αντίπαλος, καμία φορά λειτουργεί και θεωρητικά. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός πιστεύω φυσιολογικά και όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά περισσότερο και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα βρεθεί πιο βελτιωμένος στη διάρκεια του πρωταθλήματος από ότι είναι τώρα στο ξεκίνημα. Ναι. Άρα ίσως ήταν και καλύτερο, γιατί και πέρυσι το ίδιο έγινε και νομίζω ότι και πέρυσι κερδίσαμε για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Έτσι νομίζω εγώ. Ξέρω εγώ. Σαν να έχεις δείτε, δεν είναι σύμπτωση. Νομίζω ότι το όφελος καμία φορά είναι προς τις ομάδες που είναι το outsider και νομίζω ότι αποδείχθηκε αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα σίγουρα δεν είναι έτοιμος όπως θα είναι μετά από ένα μήνα. Είναι πιο ρίσκολο να παίξει ένα ματς, χωρίς να υποτιμήσω τώρα τον Κολοσσό, τον Ιωνικό, που αυτές οι ομάδες ίσως ετοιμαστούν και πιο γρήγορα, βρουν χημεία από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουν ένα ματς μόνο να ετοιμαστούν όλη την εβδομάδα, δεν έχουν δύο, καταλαβαίνετε. Δεν έχουν ταξίδια, δεν έχουν ταξίδια, δεν έχουν τικούρες, δεν έχουν τραυματισμούς, έχουν ένα συγκεκριμένο ρόστερ, παίζουν πιο κλειστό rotation, αυτό βοηθάει όταν παίζει με κλειστό rotation να βρει ρυθμό, να βρουν ρυθμό οι παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο rotation, πρέπει να το ανοίξει. Όλα αυτά νομίζω είναι υπέρ του
υποδέστερο θέατρο κάτι τέτοιο. Σωστά. Πάνω. Γιώργο, πες μας και κάτι λίγο πριν ολοκληρώσουμε, σε παρακαλώ. Μια που ήσουν από τους πολύ καλούς σουτέρ της κατηγορίας και όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξες, τι γίνεται τελικά με το ελληνικό μπάσκετ? Όλο έχουμε και δεν έχουμε. Τελικά δεν έχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε? Σουτέρ εννοώ. Κοίταξε, αυτό το ερώτημα το κάναμε και στη σεμινάριο στην Αθήνα με τον κότς, τον Γιάννη τον Σφερόπουλο, ναι. Και μας τόνισε ότι πρέπει να βγάλουμε σουτέρ στην Ελλάδα. Και επειδή εγώ τυχαίνει τα τελευταία 11, φέτος 12 χρόνια, προπονώ παιδιά αναπτυξιακών ηλικιών στην Κατερίνη με τις ομάδες που έχω, νομίζω ότι πρώτο μέλημα είναι ότι οι προπονητές δεν δίνουν βάση τόσο πολύ σε προπονήσεις shooting practice που λέμε. Ναι. Αφιερώσουν δηλαδή προπονητικές μονάδες σε shoot μόνο shoot. Όλοι πάνε στη δύναμη, όλοι πάνε στην τακτική, όλοι πάνε στο 5-5. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον, και με χαρακτηρίζει αυτό δηλαδή στην ένωσή μας και περαιτέρω, ότι όλα τα group τα δικά μου τουλάχιστον προπονώ, έχω πάντα σουτέρ. Δηλαδή τα μάτς λίγο με 10 τρίποντα, με 7 τρίποντα, με 13 τρίποντα. Άρα σημαίνει ότι δίνω βάση σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν δίνουν σε αντιξηγή ηλικία βάση σε αυτή την προπόνηση. Δεύτερον, θέλει ψυχολογία ένα παιδί. Θέλει ψυχολογία, ναι. Ώστε όταν θα κάνει και 0 στα 5 να του δώσει εσύ το δικαίωμα να ξανακάνει και 0 στα 6 και 0 στα 7 για να μην φοβάται αυτό το κομμάτι. Άρα νομίζω είναι συνδυασμός πραγμάτων και βέβαια αυτά είναι και τα παιδιά και οι γονείς που βέβαια. Έχουμε ρίξει το βάρος στην παιδεία και καλά κάνουν κατά την άποψή μου. Ναι. Εντάξει, μπορεί να το λέω να ακούγεται λίγο ξύμωρο αυτό, αλλά έτσι είναι και δεν κάνουν επανάληψη. Το σουτ ξέρετε πολύ καλά, αν έχεις ταλέντο προοδεύεις, γίνεται καλύτερο όταν κάνεις πολλή επανάληψη. Αν δεν έχεις τόσο ταλέντο έμφυτο, θέλει επανάληψη. Όταν ένα παιδί κάνει 50 σουτ σε μια προπόνηση, δυστυχώς θα το πω, δεν μπορεί να βάλει στο παιχνίδι τόσο καλά. Άμα κάνει 500, είναι λίγο πιο εύκολο. Νομίζω αυτή είναι η αιτία και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Γιατί σουτέρ, το είχαμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε. Είχαμε παλιότερα πολλά παιδιά που σουτάραν καλά. Τώρα νομίζω είναι αυτή η αιτία. Και βέβαια αυτά είναι και οι ώρες στο γηπέδο, ναι. Δεν έχουμε εγκαταστάσεις για να μπορεί ένα παιδί μετά την προπόνηση στη βασική να κάθε του να, σουτάρει. Να καθίσει άλλη μισή ώρα, μία ώρα να κάνει. Αφού εγώ και μισή πρέπει να βγω και 31 μπαίνει η άλλη ομάδα. Άρα και αυτό είναι αλήθεια. Ένα αυτό, αλήθεια. Αυτό είναι σημαντικό το που το λες. Γιατί λέμε όλοι γιατί δεν δουλεύουν, αλλά καμιά φορά ξεχνάμε το βασικό. Πού να δουλέψουν, δεν έχουν πού να δουλέψουν. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να δουλέψουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ώρες. Έτσι είναι. Αυτό είναι κομμάτι σημαντικό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.